Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Σημερινή μας εκπομπή έχουμε καλεσμένο έναν προπονητή, ο οποίος είναι αρκετά χρόνια στο χώρο του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου. Υπήρξε στον πάγκο αρκετών ομάδων. Έχει εργαστεί και στα τμήματα υποδομής, στις ακαδημίες και σε γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου. Μαζί μας έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα τον Δημήτρη Μαυρίκο. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Δημήτρη, πόσα χρόνια είσαι? Φέτος, πάνω από 30 σίγουρα. 33 φέτος. Στα 32 μου σταμάτησα το ποδόσφαιρο και πήγα στις σχολές προπονητών και αξιώθηκα και στα 35 ανέλαβα τις πρώτες ομάδες. Ξεκίνησα από τη τότε ομάδα που λεγόταν Φλόγα Περιστερίου, τη σημερινή Ένωση Περιστερίου. Έτσι, στα τμήματα υποδομής και με τον Ζαχαρία τον Λικουρίνο, προπονητή τότε, έχρισε βοηθό του και μπήκα στην προπονητική. Δηλαδή, η πρώτη σου ομάδα ήταν η Φλόγα Περιστερίου. Η Φλόγα Περιστερίου. Και αν δεν κάνω λάθος, έχεις υπάρξει στον πάγκο σχεδόν σε όλες τις ομάδες του Περιστερίου. Σε όλες του Περιστερίου και της Πετρούπολης. Λοιπόν, Δημήτρη, πριν να συνεχίσω, είχα μιλήσει με τον Γιάννη τον Σκαρπέλη και του είπα ότι θα σε έχω σήμερα καλεσμένο και μου λέει respect στον Σερ Μαυρίκος. Το παρατσούκλι και το προσωνύμιο μάλλον Σερ μου το πρώτο δημιούργησε και με αφώναζε στα γήπεδα ο τωρινός πρόεδρος του Ηφαίστου Περιστερίου, Ιωάννης Στασούλης, τον οποίο είχα παίχτη στον Ηρακλή Περιστερίου που πήραμε και το πρωτάθλημα το 2004-2005, με παίχτη και τον ευρύκα κατόπιν παράγοντα ποδοσφαίρου, γιατί είχε και τρέλα, και με προσέλαβε στο Γαλαξία Περιστερίου και κάναμε μια πολύ καλή πορεία τότε και με φώναζε από τα κάγκελα «Σερ, σερ, σερ» και έμεινε, το ακούγαν και οι υπόλοιποι εκεί και μου το καθιέρωσα. Ντρεπόμουν στην αρχή, αλλά σιγά σιγά έχω κάνει πάρα πολλούς καλούς φίλους στο ποδόσφαιρο και μέσα σε αυτούς το αποδέχτηκα. Μέσα σε αυτούς τώρα που προλόγησες λίγο τον φίλο μου τον Γιάννη τον Σκαρπέλη, συνυπήρξα, εγώ ήμουν φανατικός του πατέρα του. Ο πατέρας του ήταν από τους μεγαλύτερους μπαλαδόρους και κακό στο ποδόσφαιρο, στον αγωνιστικό χώρο, αλλά ήταν αυτό που γουστάριζα εγώ. Και όταν μου είπανε στον Ατρόμητο που πήγαμε ότι θα είναι κοντά μας και ένα συνεργάτης, ένα καινούριο παιδί, τον ήξερα όμως σαν παίχτη. Ο Γιάννης έπαιζε, ήταν τα σημερινά δεκάρια που τα λένε, της παλιάς κοπής, αλλά με σύγχρονες τάσεις. Και τον ήξερα σαν παίχτη. Αλλά ασχολήθηκε με την προπονητική και συνυπήρξαμε τρία υπέροχα χρόνια στις ακαδημίες του Εραστέχνη Ατρομήτου και οπότε είναι το θεωρώ φίλο μου και συνεργάτη μου. Ο Γιάννης ο Σκαρπέλης, όπως και ο Βασίλης ο Βόγλης, ανήκουν στη νέα γενιά των προπονητών εδώ του Περιστερίου. Μπράβο. Έτσι, Δημήτρη. Έτσι. Και είναι από τα παιδιά που θα παραδώσουμε τη σκητάλη εμείς και ερχόμαστε απ' έξω να τους βλέπουμε. Γιατί θα πω κάτι. Και τα δύο παιδιά, ειδικά ο Γιάννης, έχει δουλέψει ακαδημία και ξέρει να βάλει πότε θα βάλει το μικρό παίχτη στην πρώτη ομάδα. Γιατί δεν μπορούν να μπουν απότομα τα παιδιά αυτά. Πρέπει να υπάρξει προϋπηρεσία. Έτσι. Και να προχωρήσει αυτό το θέμα. Μέσα στον χώρο αυτό του ποδοσφαίρου λοιπόν γνωρίσαμε πάρα πολλούς παράγοντες, οικονομικά μεγάλους και κάναμε φιλίες. Μέσα από το ποδόσφαιρο καταξιώθηκα επαγγελματικά σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο, τη Μεγάλη Βρετάνια. Με έβαλε ο παλιός πρόεδρος Θανάσης Νιάρος. Τότε ήμουν απαίχτης της Φλόγας. Φλόγας Περιστερίου. Μεταγραφή με προπονητή το συγχωρημένο τον Γιώργο τον Βασιλόπουλο από τον Άγιο Ιερόθεο που με πήρανε και εγώ απέτησα να έχω ένα επάγγελμα, το επάγγελμά μου και με προσλάβανε στη Μεγάλη Βρετάνια που κάτσα 25 χρόνια και έζησε η οικογένειά μου μέσα από το ποδόσφαιρο και το επαγγελματισμό και έζησα υπέροχα χρόνια. Αυτόν τον άνθρωπο δηλαδή και τον κύριο Διαμαντόπουλο που ήταν δίδυμο τότε με τον κύριο Νιάρο, είναι η αρχή. Μετά στα σωματεία γνώρισα το μεγάλο και ανυπέρβλητο Θανάση Κασπίρη, τον οποίο τον πρόλαβα πρόεδρος των Ναού Ανθούπολης 15,5 χρονών στα 16 που ξεκίνησα στο ποδόσφαιρο, ήταν πρόεδρος.
10 υπέροχα χρόνια και την ένατη σεζόν με πήρε μεταγραφή στον Ατρόμητο Περιστερίου 1978-79, Αλφα Εθνική με προπονητή τον Κώστα τον Πολυχρονίου, γυμναστή τον Μπανάκα και με ατελείωτους παίχτες από τον, να θυμηθώ, από τον Βαγγέλη τον Κότσαλο, τους αδερφούς Μισαηλίδη που με βοηθήσαν που ήταν οι περιστεριώτες, έτσι, το Σιαβάλα, το Σιδηρόπουλο, τον Αντωνιάδη, το Ροκά, το Μπαουνόφσκι, παιδιά που γράψαν ιστορία στον Ατρόμητο. Εκείνη τη χρονιά ο κύριος Κασπίρης μου έκανε τη μεταγραφή που ήταν από γάμα κατηγορία που ήταν η Ανθούπολη στην Αλφα Εθνική. Εκεί έπαθα ένα τραυματισμό σε μια προπόνηση του Ατρομήτου. Σε ποια θέση αγωνιζόσουν? Ήμουνα εξτρέμ και σεντερφόρ. Και σε μια προπόνηση παραμονές παιχνιδιού ενός φιλικού με τον Εθνικό, με τον Εθνικό στο Καραϊσκάκι, έπαθα τη ζημιά από έναν ποδοσφαιριστή μπακ Τσίρμπας, ονόματι Κανέλος, που είναι και πρόεδρος των παλεμάχων προπονητών και ποδοσφαιριστών του Πειραιά, που ήταν, τον είχαμε πάρει από τον διηγήτρια μπακ, μου έκανε ένα τάκλι. Ναι, εκείνα τα χρόνια ήταν οι σιδερίνες, οι τάπες, και έγινε η ζημιά. Δεν πρόλαβα, το συμβόλαιο διεκόπη, αλλά ο κύριος Κασπίρης και οι υπόλοιποι σαν Ατρόμητος με βοηθήσαν και μου κάναν ένα παιχνίδι με τον Ψαπ στον Ατρόμητο, με Αντωνιάδη, Παπαϊωάννου, Κρητικόπουλο, Δωμάζο, ιερά τέρατα του ποδοσφαίρου. Χρήματα τρελά για εκείνη την εποχή, 1.200.000 δραχμές. Και με αυτά πήγα με πρόεδρο του ΨΑΠ τότε, το Μάλιαρη, έναν παλιό ποδοσφαιριστή του Εθνικού Αστέρα. Το Νίκο το Μάλιαρη. Το Νίκο. Με πήγε στη Βουλγαρία μέσω του κυρίου Μανόλοφ, ένα αξέχαστο προπονητού που πέρασε από τον Απόλλωνα, που δίδαξε ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Πήγαμε στη Βουλγαρία και με εγχείρησε ένας κορυφαίος της εποχής, ο Ασλάν, της ΤΣΣΚΑ τότε. Και όταν γύρισα στην Αθήνα, ο Ατρόμητος με έδωσε, μάλλον είχε τελειώσει η ιστορία, και με έδωσαν στον Άγιο Ιερόθεο. Έπαιξα και εκεί εξυπέροχα χρόνια, γάμα εθνική κτλ. Και μετά σε ομάδες όλες, και στα 32 μου, τα 16 στα 32, σταμάτησα το ποδόσφαιρο και ασχολήθηκα με την προπονητική. Σε ποια ομάδα κρέμασε στα ποδοσφαιρικά σου παπούτσια? Τα παπούτσια μου στην Άμυλα Περιστερίου. Και εκεί ξεκίνησα, την ξαναβρήκα με το πρώτο που πήρα το δίπλωμα, ανέλαβα την ομάδα, την ανέβασα στη Β' κατηγορία. Τότε με τον Γιάννη τον Κοντιζά. Τον Κοντιζά και τον Λορέτζο τον γιατρό, τον Στέλιο τον Λορέτζο. Ήταν η διοίκηση τότε και άλλοι παράγοντες του Μπουρναζίου που γράψαν μια χρυσή σελίδα τότε. Στην Άμυλα κάτσε 4 σεζόν. Μία άνοδο, 2 σωτηρίες και μία κοινή, ας πούμε. Από εκεί μετά γύρισα πάρα πολλές ομάδες και επέκτηνα και το δίπλωμα και πήγα γάμα εραστηριακή τότε στην πηγή Τρικάλων. Ήταν τότε στον νομό Τρικάλων, μέσω γνωστών είχα πάει εκεί, μια υπέροχη σεζόν. Από την πηγή Τρικάλων πήγα Μαντούδη, στο Προκόπιο, στον Αγιάννη τον Ρώσο, Εύβοια. Εκεί πήγα με τις γνωριμίες, γιατί είμαι και Ευβοιώτης, από την Εύβοια της Σκύρο, και πήγα εκεί άλλη μια σεζόν. Και το διπορικό τελείωσε στον Ολυμπιακό Διδήμων στο Άργος, γάμα εθνική. Και ξαναγύρισα πάλι στα γήπεδα της Αθήνας. Τότε πήγα στον Κρόνο Αθηνών, που είναι από τα ιστορικότερα σωματεία, με τον κύριο Ντίντιφα. Το τάκι. Κάναμε τρελή πορεία και έσωσα την ομάδα. Έχω χάσει λίγο την μπάλα με τις ομάδες. Έχω ένα βιογραφικό τρόπο. Ήσουνα στον Ηρακλή Περιστερίου. Ηρακλή Περιστερίου, Κεραυνό Πετρούπολης, Αναγέννηση Πετρούπολης, Φλόγα που είπαμε, Χρυσούπολη, Ακαδημίες μαζί με τον Βαγγέλη τον Κότσαλο και τον Δημήτρη τον Κωνσταντόπουλο. Κάναμε εκπληκτική πενταετία, ειδικά με τον Δημήτρη τον Κωνσταντόπουλο, τον σημερινό προπονητή του Αθηναϊκού, που είναι από τα πιο αξιόλογα παιδιά και πιστεύω ότι θα προχωρήσει και πιο πάνω. Με τον Βαγγέλη τον Κότσαλο,
το σημερινό προπονητή της Χρυσούπολης μαζί που με βοήθησε και την εποχή εκείνη που έπαιζα ποδόσφαιρο, να είναι καλά. Στο Γαλαξία. Στο Γαλαξία, στη Φλόγα ξαναγύρισα, προτού ο Νιάρος τη διαλύσει την ομάδα και γίνει Ένωση Περιστερίου. Στο Γκρόνο Εγάλαιο που είχε αλλάξει, έτσι και έγινε η σημερινή Λύκη. Στο Δάσος Χαϊδαρίου. Στο Δάσος Χαϊδαρίου 2 χρονιές. Στον Ολυμπιακό Λιωσίων 6 χρόνια στις Ακαδημίες με κορυφαίους προπονητές. Να αρχίσω από τον Αντώνη τον Αυλονίτη που είναι στη Χαλκίδα τα κορυφαία ονόματα. Με το Σάκη το Σάσαλο που υπήρξαμε και συνεργάτες και στον Εραστέχνη Ατρόμητο αλλά και σε όλες τις ομάδες και στον Ολυμπιακό Λιωσίων που είναι ένα από τους μεγάλους δασκάλους και δίπλα στη ζωή μου γενικά. Και στον Εραστέχνη έκανα αυτό το comeback να μάθεις το ποδόσφαιρο ακαδημιών, μεγάλο σχολείο ο Εραστέχνης Ατρόμητος με αυτόν τον άνθρωπο, τον Γκασπίρη, τον κύριο Μπατατανέ. Περάσανε πολλοί άνθρωποι, όπως είπα, ο Σάκης ο Σάσαλος, ο Τωρινός που είναι ο κύριος Μάρκος, με αξιόλογους συνεργάτες, τον Σωτήρη το Ρίζο, έτσι, τον Σωτήρη το Θεοδόρου, τον Γιώργο τον Κορακάκη, τον Τόλι τον Αποστόλου που ήταν η ψυχή που έτυχε να συνεργαστώ. Όλο αυτό το μεγάλο πλάνο που έχει ο Εραστέχνης με τον ΙΜΠΑΕ, που ήταν για μένα ένα μεγάλο σχολείο και είναι ακόμα. Με την ανάδειξη ταλέντων, έτσι. Με την ανάδειξη ταλέντων. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευχαρίστηση να βλέπεις μικρά παιδιά που έρχονται να μάθουν το ποδόσφαιρο και μετά τους βλέπεις να καταξιώνονται και να παίζουν. Δεν είναι μόνο να παίξουν Ατρόμητο, να παίξουν και σε εθνικές και εραστεχνικές κατηγορίες. Να μπει μέχρι εκεί που του αρέσει και το γουστάρει να παίξει ποδόσφαιρο. Και δόξα τω Θεώ είναι πάρα πολλά τα παιδιά και με συγκίνηση τα βλέπω από γήπεδο σε γήπεδο. Πάνω απ' όλα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο μεγάλο σύνδεσμο προπονητών που φτιάξαμε πριν 2 χρόνια με τον κύριο, μάλλον με πρωτεργά τον κύριο Παπακανέλο, τον κύριο Ψήλια, τον Θανάση Χριστόπουλο, εκατοντάδες παιδιά, τον Μπαντιώρα, τον Χρήστο, και με προσθήκη ήθελα να πω εδώ κάποιων συναδέρφων τους προτείναμε να γίνουν μέλη, να πάνε να σπουδάσουν στις σχολές, γιατί πρέπει και εμείς να αφήσουμε πίσω κάπου την παρακαταθήκη αυτή, αυτά που μάθαμε, αυτά που διδάξαμε και κάθε μέρα μαθαίνουμε και κάτι καινούριο. Και εδώ ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα τελευταία 15 χρόνια συνεργάτη μου τον Τάκη τον Τριανταφύλου, που σε όποια ομάδα τον είχα, αναλάμβανα, τον έπαιρνα και του λέω «Δες, ανέβα στην εξέδρα, δες, πες μου, βοήθησέ με». Τάκης έχει απεριόριστες δυνατότητες σε τεχνικά θέματα, διαβάζει πάρα πολύ και μου έδωσε τη δυνατότητα, μου άνοιξε ορίζοντες και σε μένα, τα νέα παιδιά δίνουν ορίζοντες, δεν είμαστε παροπηδάτη, έτσι, και να μαθαίνουμε, ακόμα μαθαίνουμε και ακόμα πιέζουμε τα παιδιά να πάνε, να πάμε στα σεμινάρια, γιατί η μόρφωση φέρνει την επιτυχία, λάθη θα κάνουμε, έτσι, αλλά όταν είσαι σε πάλξεις. Η νέα γενιά των προπονητών, Δημήτρη, πώς υπάρχουν πάρα πολλά και ταλαντούχοι και εξελίξιμοι προπονητές. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση που δείχνουν αγάπη για το άθλημα. Άλλο ποδοσφαιριστής και άλλο προπονητής. Ο ποδοσφαιριστής πρέπει να έχει και κάποια άλλα δεδομένα για να μπορέσει να νουθετήσει τα μυαλά, τα ταλέντα, να τα βάλει σε ένα μεγάλο τραπέζι ή σε ένα μεγάλο γήπεδο και να τα κατευθύνει στις καινούργιες προπονητικές μεθόδους και στα καινούργια πρότυπα. Τώρα έχουμε καινούργια πρότυπα. Εμείς είχαμε τον Μπελέ, τον Μαραντόνα, τώρα υπάρχει ο Μέση, υπάρχει ο Ρονάλντο, έρχονται καινούργιοι από πίσω στο διεθνές στερεώμα. Πρέπει κάθε δεκαετία, εικοσαετία να βελτιωνόμαστε και να έχουμε και πρότυπα. Χωρίς πρότυπο δεν μπορούμε. Έτσι. Και έχει βοηθήσει πάρα πολύ η τεχνολογία τώρα. Εσείς ειδικά που ασχολείστε με τον εραστικό χώρο, το Άμπολα, που για μένα είναι το κορυφαίο αυτή τη στιγμή, που μας δίνετε βήμα να πούμε και εμείς κάποια πράγματα που δεν τα είχαμε. Τα είχαμε με τους παλιούς, το συγχωρεμένο, το Διονύση Τσακασιάνο, το Γιώργο το Ζουρίδη, ανθρώπους που γράψανε πορεία, που αφήσανε πίσω σε εσάς παρακαταθήκη για να
μπορούμε και εμείς να έχουμε ένα βήμα. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά. Δημήτρη, και για το σύνδεσμο προπονητών ποδοσφαίρου Αθήνας, ο Σπύρος Παπακανέλος κάνει έτσι τεράστιο... Τεράστιο. Μας οργάνωσε και γίναμε για πρώτη φορά, θα έχει φωνή ο προπονητής στα υψηλά κλιμάκια, έτσι. Και αν καταφέρουν και υπάρχει μια παράταξη, οι γυμναστές που έχουν φοιτήσει, που έχουν πάει πανεπιστήμιο, αν βρεθεί και η φόρμουλα και αυτά τα παιδιά, γιατί εμείς το μάθαμε εμπειρικά και μετά προπονητικά μέσα από τα σεμινάρια και τις σχολές, αλλά και αυτά τα παιδιά το διδαχτήκανε από το Πολυτεχνείο. Και αυτά να μπουν στη μάχη. Και ο σύνδεσμος κάνει μεγάλη προσπάθεια. Αυτό είναι το καινούριο αίμα. Και ήθελα να πω εδώ κάτι, ότι έκανε δύο εθελοντικές αιμοδοσίες που είναι τρομερό πράγμα. Εμείς οι πιο μεγάλοι δεν μπορούμε και να... Αλλά είδα μικρά παιδιά και χάρηκα. Όπως ο Γιάννης ο Σκαρπέλης, όπως ο Δημήτρης ο Τσουκνάκης, που είναι καινούρια παιδιά στην προπονητική, έτσι. Και πολλοί άλλοι, ας πούμε, τώρα δεν αναφέρω ονόματα, που συντρέξανε και γι' αυτό. Είναι και το κοινωνικό έργο που κάνει ο προπονητής. Δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, νίκη, ισοπαλία, ήττα. Υπάρχει και το κοινωνικό. Για μένα ο προπονητής είναι το πιο... Είναι σαν τον καθηγητή. Παίρνει ένα παιδί, ζει μια άπλαστη και το πλάθη. Και εμένα η μεγάλη μου αγωνία ήταν πώς να φτάσω ένα παιδί 18 χρονών ή 20 και να έχει γευθεί αυτό που του αρέσει. Και μετά, από τα 20 και μετά μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά τουλάχιστον να του έχω δώσει τις κατευθύνσεις που είναι η πιο δύσκολη ηλικία. Μετά τα 20 αρχίζει ο επαγγελματικός προσανατολισμός, αλλά να έχει παίξει ποδόσφαιρο. Και υπάρχουν και παιδιά που είναι 30-35 χρονών που συνδυάζουν οικογένεια και ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το... και τη μόρφωση φυσικά, έτσι. Χωρίς μόρφωση δεν μπορεί να προχωρήσει κάτι. Όλα αυτά τα χρόνια, Δημήτρη, που είσαι στους πάγκους ομάδων, ποιες θα ξεχώριζες ως καλύτερες σου στιγμές, ως προπονητής, Δημήτρη? Οι καλύτερες μου στιγμές ήταν συνήθως οι σωτηρίες των ομάδων. Μπορείς να μου αναφέρεις? Θα αναφέρω μία πολύ χαρακτηριστική. Ήμουνα προπονητής στον Ηρακλή Περιστερίου με ταξιάρχη Καλατζή πρόεδρο, με, όπως είπα, με τα παιδιά, και πήραμε το πρωτάθλημα από άλλες ομάδες ιστορικές. Και αφού έγινε ο προγραμματισμός για την καινούργια σεζόν, δεν συμφωνήσαμε σε κάποια πράγματα και απεχώρησα. Δεν πρόλαβα να κλείσω σε άλλη ομάδα και συνέχισε το πρωτάθλημα. Και το μήνα Δεκέμβρη με κάλεσε η Αναγέννηση Πετρούπολης, η οποία ήταν τελευταία και έτυχε να είμαστε στον ίδιο όμιλο με τον Ηρακλή Περιστερίου. Την ομάδα που ανέβασα και εκείνη η σεζόν, αδερφέ μου, την ομάδα που ανέβασα την τελευταία αγωνιστική, την έριξα κατηγορία. Αυτό το συνέστημα, και έπαιζε εκεί και ο γιος μου ο μικρός, Σταύρος Μαυρίκος, τον οποίο δεν έπαιξε ποτέ στην ομάδα, δεν ξέρω το λόγο, απογοητεύτηκε κι αυτός, και έχει έφτασε στην τελευταία αγωνιστική, αδερφέ, στο γήπεδο της Αναγέννησης Πετρούπολης, να παίζει η Αναγέννηση για ένα αποτέλεσμα, τη νίκη, και ο Ηρακλής για δύο, νίκη και ισοπαλία. Και τους κερδίσαμε 3-1 και έπεσε ο Ηρακλής Περιστερίου και σώθηκε η Αναγέννηση Πετρούπολης. Ήταν ένα από αυτό που δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και δεν μου δόθηκε ευκαιρία από τότε να ξαναδουλέψω στον Ηρακλή, και εγώ αισθανόμενος άσχημα και ενδεχομένως και εκείνοι παράγοντες κλπ. Αλλά αυτό είναι ένα που τη μία σεζόν πανηγύρισα, μιλάμε για πανηγύρι, δεν λέμε για κάτι απλό, και την επόμενη σεζόν... Δυστυχώς, έτσι είναι ο ποδόσφαιρο και οι προπονητές. Και κάποιες άλλες στιγμές, θα μου αναφέρεις τις ανόδους που... Την άνοδο με την Άμυλα πάλι με τον κύριο Κοντιζά και μια σωτηρία πάλι με τον κύριο Κοντιζά και τον κύριο Λορέτζο, εκπληκτικές. Με τον κεραυνό Πετρούπολης που φτάσαμε στα μπαράζ, την Αναγέννηση σας είπα. Με την πηγή Τρικάλων που την, από την Β' κατηγορία... Την Α κατηγορία Τρικάλων την ανέβασα Α Ρεσθενική και συνέχισα τη δεύτερη χρονιά εκεί. Που ήταν, στις άλλες δύο ομάδες στη Γ' Αθηνική ήταν πολύ δύσκολες τότε εκείνες εποχές, όπως στο Προκόπη και στον Ολυμπιακό Διδήμο. Ξέρεις, συνήθως τα Χριστούγεννα Γενάρη, άμα η ομάδα δεν σώζεται, αποχωρείς. Η Γ' Αθηνική τα έχει αυτά. Ήσουνα και στον Πανφαλυρικό. Και στον Πανφαλυρικό,
Δούλεψα και επιτέλους και στον Πειραιά και δούλεψα όλες μας με του της Αθήνας και μου έδωσε την τιμή παλιοί παράγοντες εκεί του Φαλήρου και είναι ο συγχωρεμένος ο Φίγγεν, ο Νικόλας, ένας φυσιογνωμία που πέθανε τις πριν 4-5 μήνες που ήταν ο ιδρυτής του Πανφαλυρικού και με αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρασα και χάρηκα όταν έμπαινα στα γήπεδα του Πειραιά που με αναγνωρίζανε οι συνάδελφοι και άνοιξα και εκεί καινούργιες φιλίες. Και πάντα θα είναι ανοιχτή η πόρτα όσο ακόμα αντέχουμε και ασχολούμαστε. Και τώρα θέλω να μου πεις ονόματα όσα σου έρχονται τώρα στη μνήμη ποδοσφαιριστών που έχουν περάσει από τα χέρια σου. Θα ξεκινήσω... Και παλιούς. Ναι, μπράβο. Και από τους... Είναι πάρα πολλά παιδιά. Εμείς που ασχοληθήκαμε με τις κατηγορίες της αεραστεχνικές, κοιτάγαμε τα παιδιά που ερχόταν, οι ακαδημίες ήταν σε πρωτόγονη κατάσταση. Δεν είχαν ρούχα, δεν είχαν παπούτσα. Και ένα παιδί 14-15 χρόνια να το βάλει στο γήπεδο χωρίς αυτά που υπάρχουν. Και όταν το βλέπεις μετά από 3-4 χρόνια να παίζεις στην πρώτη ομάδα, είναι η ικανοποίηση. Εκατοντάδες παιδιά. Αλλά ήθελα να πω εδώ για δύο παιδιά που γίνανε επαγγελματίες και είχα παίξει εγώ ρόλο. Ήταν ο Βασίλης Αποστολόπουλος που έπαιξε στον Ατρόμητο και που έκανε και το πρώτο συμβόλαιο και με τίμησε και ο μπαμπάς του. Και άλλα παιδιά. Τώρα προσπαθώ να θυμηθώ ποια παίξαν. Α, το Στράτο το Δουκάκι που ακόμα παίζει. Τώρα παίζει στην Ελευσίνα. Τον είχα στην Ανθούπολη με τον Τάκη τον Τριανταφύλλου και τον προωθήσαμε από το εφηβικό στην πρώτη ομάδα της Ανθούπολης και τη σεζόν εκείνη έκανε μεταγραφή στο Εγάλεο και πήραν και χρήματα και πληρωθήκαμε και όλοι τότε. Για τον Μπάρκα, τον τερματοφύλακα. Μετά όταν ήρθα στις ακαδημίες του Ατρομήτου, τότε κυρίαρχος ήταν, είπαμε, ο κύριος Κασπρίς και τα λοιπά, ήταν προπονητές όπως είναι ο Σωτήρης ο Θεοδόρου, ο Σωτήρης ο Ρίζος, έτσι, ήταν ο Τόλης ο Αποστόλου, ήταν αυτοί οι άνθρωποι και αυτά τα παιδιά τα είχαν φέρει από το σκάουτινγκ που κάνουν ανά την Ελλάδα, γιατί ο Τόλης είναι από τα μεγαλύτερα σκάουτερ, έτσι, και είχαν γνωρίσει, εκεί πρώτο είδα τον Λιμιό, τον Μπαστακό, τον Μπάρκα, παιδιά που γίνανε επαγγελματίες. Και έτυχε να κάνουμε προπόνηση στο ίδιο γήπεδο και, και να έχω συμμετέχει και στις προπονήσεις και όταν γίνανε επαγγελματίες, δηλαδή αν μας δουν στον δρόμο ή και φίλοι που είμαι στο Facebook ακόμα, ο Λιμιός ας πούμε που είναι στο εξωτερικό, πάντα μου στέλνει μηνύματα και μέσω του κυρίου Ρίζου αλλά και σε μένα προσωπικά, μόνο και μόνο που συνεχίζουμε, άρε κουτσάρα, είσαι γίγαντας και τέτοια, ξέρετε. Υπάρχει και στο ποδόσφαιρο, υπάρχει και η άλλη πλευρά, υπάρχει και η πλευρά οι ατελείωτες ώρες προπόνησης, αποδυτηρίων και πέρα από τον αγώνα. Αυτές οι ώρες δεν είναι το παίχτης με τον προπονητή και το αντίστοιχο, έτσι. Και κάνεις φίλους, περισσότερους πιστεύω να έχω φίλους παρά εχθρούς. Και ήθελα να πω να δω ένα μεγάλο θέμα όταν ασχολήθηκα με το γυναικείο ποδόσφαιρο. Εκεί ήταν για μένα ένα πρωτοφανές θέμα. Ήταν τότε ο ύφεστος Περιστερίου που ήταν στην Αλφα Εθνική. Και με προσέλαβε ένας παράγοντας Φουρναράκης ονόματι. Τώρα δεν ξέρω πού βρίσκεται ο άνθρωπος. Και πολλές παίχτριες εκείνης της ομάδος παίξαν εθνική ομάδα στην Εθνική Ελλάδος. Και αυτή η ομάδα μάλλον ήταν και το σκαλοπάτι να γίνει η γυναική ομάδα του Ατρομήτου. Με την κυρία Στέλλα Μουζάκη που έχει προσφέρει τεράστια πράγματα στον χώρο και ακόμα συνεχίζει και με την κόρη της που έτυχε να την έχω και συνεργάτρια, η Μέρη Τράγου. Τη Μέρη Τράγου και την προπονήτρια την που είναι τώρα στην ομάδα της που έτυχε να είναι στις Ακαδημίες του Ατρομήτου και να έχουμε συνεργαστεί μαζί με τον Γιάννη τον Σκαρπέλη. Και ονόματα παικτών που είχες στις ομάδες τις αεραστεχνικές. Στις αεραστεχνικές είναι όλα τα παιδιά τώρα. Σε όποια ομάδα να βγω τώρα, μπαίνω στο γήπεδο του Ιφέστου και έχει 6 ομάδες το γήπεδο του Ιφέστου. Και από τις 6 ομάδες υπάρχουν ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει από μένα και χαίρομαι. Δεν ξέρεις με ποια ομάδα να υποστηρίξεις. Έτσι. Σου έρχεται κάποιο όνομα έτσι να μου αναφέρει. Τώρα θα ρίξω κάποιου άλλου. Δεν θέλω να μαρτυρήσω, θα μου πει κότς, δεν είπες για μένα, δεν είπες. Αλλά είναι πολλά τα παιδιά, εκατοντάδες. Και το καλό είναι,
φίλε μου, όταν κυκλοφορούμε στον χώρο του Περιστερίου, που έχουν και πολλοί έχουν κάνει οικογένεια. Θα πω ένα παράδειγμα, στην Κηπούπολη και στη Χρυσούπολη, ποδοσφαιριστές που τους είχα, φέραν τα παιδιά τους και τους γράψαν στην Ακαδημία και τα είχαν και παίχτες. Δηλαδή τώρα δεν είναι κάτι πρωτοφανές, έτσι. Ή ο πρόεδρος του Φίνικα, ο Μαργαρίτης, τον Άγγελο τον Μαργαρίτη που τον είχα στη Φλόγα τότε, έτσι, που τώρα έχει γίνει παράγοντας και εκεί παιδάκι και προσπαθεί να το ξαναβάλει στο γήπεδο και μάλλον θα μας το φέρει και σε εμάς. Που τώρα μου έρχονται φωτοβολίδα, δεν μπορώ να τα θυμηθώ, ξέρει είναι η ροή των τόσων χρόνων και μου έρχονται φωτοβολίδα τα... Από τις ομάδες που αγωνίστηκες ως ποδοσφαιριστής, ποια ομάδα έχεις στην καρδιά σου, Δημήτρη? Την Ανθούπολη που ήταν η πρώτη μου ομάδα και εκεί που ανδρώθηκα και που το ποδόσφαιρο ήταν βίαιο, αλλά αντρικό βίαιο, ήταν στον Άγιο Ιερόθεο με εκπληκτικούς παράγοντες, το Λαμπράκο, συγχωρεμένους, τους αδερφούς Φάκους, το Σταθάτο, τον κύριο Πολίτη, φίλους πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές, τον Τζακούμι, τον Σπύρο τον Μπούτζη, τον Σωτήρ τον Ζαρταμόπουλο, τον Ντουζόπουλο, που αυτοί γίνανε μετά προπονητές, έτσι. Με πάρα πολλά παιδιά, τον Τζικλιά, τον Μπουρνάρα, ατελείωτα παιδιά τώρα μου έρχονται, αλλά χαίρομαι γιατί όλα αυτά τα παιδιά τα βρίσκω στον χώρο που κινούμε και απολαμβάνω, γεια σου ρε κοτς, γεια σου σερ, και έτσι είναι μια ικανοποίηση. Και από τις ομάδες που εργάστηκες ως προπονητής, ποια έχεις στην καρδιά σου? Μπράβο. Στο Φίνικα Περιστερίου 6 υπέροχα χρόνια με τους αδερφούς Πονηράκου, Μπατσούλ, είναι και ακόμα στη διοίκηση. Τότε ήταν προπονητής ο Γιώργος Αποστολόπουλος που είχε και τον γιο του, τον Βασίλη, στις Ακαδημίες. Σωστά. 6 χρόνια στον Ολυμπιακό Λιωσίων με Γιάννη Χαραλαμπόπουλο, Κώστα Ψωμοζήτη, Δημήτρη Τζίμα, πέρασα Αντώνη Παρασκευόπουλο που είναι ακόμα εκεί, 6 υπέροχα χρόνια. Γενικά στην Χρυσούπολη με τον κύριο Φελά, τον Αργύρη, τον Βαγγέλη, τον Κότσαλο, όπου πήγα πέρασα υπέροχα, δεν έχω, και μου έχει μείνει άσχημο μόνο αυτό με τον Ηρακλή που έτυχε διαδραστικά να γίνει αυτό. Συμβαίνουν αυτά στον χώρο, παντού δεν είχα θέμα, και στην Άμυλα που έκανα υπέροχους φίλους, πέρασα και έπαιξα και στην Άμυλα, όπως και ο αδερφός μου, ξέχασα να πω, ο αδερφός μου Γιώργος ο Μαυρίκος, που υπήρξε ένα τα μεγαλύτερα ταλέντα που βγάλε το ποδόσφαιρο και έπαιξε και στο Αλφαρεστινική με τον Ήφαιστο, με τον Γιώργο το Στολίγκα και τα παιδιά του Στολίγκα, με τον Βασίλη τον Δημητρόπουλο, παιδιά δεν ξέρω, είναι της ηλικίας μου, δεν ξέρω να τα γνωρίζετε, που παίξανε ποδόσφαιρο τρομερό και συνέχισε και την προπονητική, τον βοήθαγα στη Δόξα Αγίας Άνας τα πρώτα χρόνια, τον κάλυπτα με το δίπλωμα. Έφτασε εκεί, δεν μπόρεσε να πάει στη σχολή, το σταμάτησε. Και γνώρισα και εκεί, τώρα μου λες για την Εψανά, το Δημήτρη το Δεστούνη, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Έτσι, το Χρυσάφι που είναι πρόεδρος, στην Εψανά ήτανε. Τελικά, πάρα πολύ μεγάλο κύκλο γνωριμίων. Έχει ανέβει το επίπεδο των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων της Έψα σε σχέση με πριν? Θα σας πω κάτι. Εγώ φέτος ξαναμπήκα στη διαδικασία να είμαι συνεργάτης του κυρίου Αλεξάκη στον Ήφαιστο, που είναι ένας από τις δικιάς μου σειράς προπονητής, που είναι της φωνής, της έντασης, του πάγκου, όχι της ακαδημίας που πάμε χαλαρά παιδάκια, μπράβο. Φέτος λοιπόν που ξανά είμαι συνεργάτης του και μπήκαμε σε αυτό το επίπεδο, τρομερές ομάδες, εννοώ σε μπάτζετ, σε παίχτες. Όποιοι παίχτες, νομίζω ότι η Α κατηγορία είναι καλύτερη από τη Γ εθνική που έτυχε να παρακολουθήσω σε επίπεδο, γιατί έχουν κατέβει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Και το φετινό πρωτάθλημα ήταν πολύ ανταγωνιστικό. Εδώ θα ήθελα να πω για τη διοίκηση του Ηφαίστου. Ξέχασα να πω ότι ηγούμε και της Ακαδημίας. Έχω και την ΚΑΠΑ 14 του Συλλόγου μαζί με αξιόλογους συναδέρφους. Τον Δημήτρο Καριώτη που έχει το φοιτικό, τον Νίκο το Βακρά. Τον παλιό τερματοφύλακα. Μπράβο που έχει το παιδικό και εγώ είμαι στο πανπαιδικό από κάτω και αξιόλογους πάλι συναδέρφους, την κυρία Ρένα Δραμουντάνη, έτσι,
την Αθανασία τη Μαμάη, που είναι συνεργάτες, το Δέλτα Σίγμα, έτσι, το, οπωσδήποτε, τον κύριο Μόσχο, έτσι, τον κύριο Προβατάρη, όλα, τον αδερφό του, του Γιάννη του Τασούλη, τον Κώστα, έτσι, ανθρώπους που ηγούνται αυτή τη στιγμή της ομάδος, έτσι, το Μπέπα, πολλούς ανθρώπους που έχει ο σύλλογος του Ηφαίστου και μας φιλοξενεί φέτος. Την πορεία τη φετινή του Ηφαίστου μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος. Πολλοί δεν την περίμεναν, Δημήτρη. Μετά την αλλαγή. Μπράβο, όταν ήρθα, διαβάζοντας τα site όλα αυτά, έλεγα, γιατί αποχωρήσανε πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, είχα τρομάξει κι εγώ λίγο. Όταν μπήκα στο γήπεδο και είδα τα καινούργια παιδιά και την παλιά μαγιά που έμεινε, γιατί στο γήπεδο είναι, ο καθρέφτης είναι το γήπεδο, και είδα και τις πρώτες μέρες τον Αλεξάκη που δεν κόλωσε, γιατί και αυτός ρίσκο, έτσι, και η διοίκηση ρίσκο. Και μόλις πέρασε ένας μήνας και είδα, μέσα μας κρυφά λέγαμε, θα ανατρέψει, θα είναι η έκπληξη του πρωταθλήματος. Και όπως και έγινε, εμείς κάθε τέλος παιχνιδιού βγάζουμε μια selfie, ναι, με τον κύριο Δεμήρη που μας έδωσε τον Νίκο. Τον Νίκο που είναι ο γενικός αρχηγός, η διοίκηση και πάνω απ' όλα ο κύριος Αλεξάκης, και μόνο και μόνο για να δείχνουμε πως μια ομάδα που την είχαν καταδικάσει από την αρχή της σεζόν και από τις μεταγραφές, πως άμα γίνει οικογένεια και είναι τα αποδυτήρια καλά και στρωμένα, βγάζει αυτό το χαμόγελο που βγαίνει στη σέλφη. Και κάναμε εκπληκτική πορεία. Και εμείς από το blackout, εμείς νομίζω ότι είμαστε ζημιογόνοι. Γιατί έχει πολλά μικρά παιδιά της Ακαδημίας, νέα παιδιά. Όπως είναι ο Καλκανάκος, ο Γονής. Έτσι, και πολλά άλλα παιδάκια. Και είχε και ένα τρομερό, τι να σας πω, τρεις χιαστούς. Δύο παιδιά μεταγραφές που έκανε, που έφερε ο κύριος Αλεξάκης, και ένα παιδί της Ακαδημίας. Έτσι, που είναι, δηλαδή παίχτες, ξαφνικά τους χάνεις και πρέπει να βρεις άλλους τρεις να τους αντικαταστήσεις, έτσι. Είναι θέμα. Και όμως ο Λευτέρης κατάφερε, είχε έναν πολύ καλό συνεργάτη στην αρχή που ξεκίνησε, τον Παναγιώτη, το οποίο Παναγιώτης απεχώρησε και πήγε στο Χαϊδάρι, ο άνθρωπος δεν ξέρω τους λόγους, αλλά ερχόμενος ο συνεργάτης, ο Τάκης ο Τριανταφύλου, έγινε ένα team πολύ καλό, γιατί με τα μάτια βλεπόμαστε και δεν χρειάζεται, ο καθένας είναι το ρόλο του διακριτικά. Ο Αλεξάκης κορυφή, πίσω και δεξιά Μαυρίκος, πίσω και αριστερά Τριανταφύλου. Και πώς όταν κάθεσαι στον πάγκο, έχει το Λευτέρη τον Αλεξάκη, ο οποίος δεν κάθεται ούτε δευτερόλεπτο, φωνάζει. Κρατάμε τα χρονόμετρα, ναι, και μας ρωτάει. Ναι. Παίζω, τι κάνω, τι ώρα είναι, πόσο παίζουν. Και αυτοί. Και συμμετέχουμε κι εμείς σε ό,τι μας... Ο Λευτέρης είναι ο αρχηγός, έτσι. Και από ό,τι ξέρεις και εσύ, Δημήτρη, πάντα χειροκροτεί την κάθε καλή προσπάθεια. Ο Λευτέρης είναι ένας άνθρωπος που μόλις τελειώνει το παιχνίδι, τα εύσημα δεν τα δίνει μου στους παίκτες, δίνει στους συνεργάτες του. Ακόμα και στο γενικό αρχηγό. Καταλάβες τι σου λέω τώρα. Δεν κερδίζει ο Αλεξάκης, όπως λέει, κερδίζει το team του. Και αυτό είναι, έτσι δένονται οι παρέες και οι ομάδες. Εγώ επειδή έζησα προπονητή στην Άμυλα, θα το πω αυτό το γεγονός, και στον Ατρόμητο ήταν ο Ντούσαν Ομπάγεβιτς με τον Δημήτρη Μπουρουτζίκα, γυμναστή. Τα γραφεία και τα ποδητήρια της Άμυλας είναι ακριβώς δίπλα στο προπονητικό του Ατρομήτου. Και μόλις τελείωναν οι προπονήσεις του Ατρομήτου, ξεκίναγαν της Άμυλας. Εγώ είχα τη δυνατότητα να πηγαίνω πιο νωρίς να βλέπω το Ατρομήτου, γιατί είχαμε ένα μικρό πλαστικό από πίσω που ξεκινάγαν πάντα την προπόνηση. Εκεί έζησα τι θα πει συνεργασία Πάγεβιτς, Μπουρουτζίκας και όποιους είχε δίπλα του. Αυτό το μοντέλο είμαι εγώ. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν team. Έτσι. Εγώ είμαι αυτής της γενιάς με τους συνεργάτες μου. Δεν είμαι ο παντογνώστης και ξέρετε κάτι. Καμιά φορά την ώρα των αγώνα έρχεται η κουρτίνα. Και εκεί χρειάζεται η συνεργασία. Και υπάρχουν και ομάδες, όταν λέω κουρτίνα, ποδοσφαιρικά το λέω. Ναι. Θολώνεις από αποφάσεις διαιτητών, άγχος του αποτελέσματος. Συμβουλεύεσαι και τους συνεργάτες σου. Εκεί,
αλλά να μην προσβάλλεις τα εσκαμμένα, έτσι, μέχρι εκεί που φτάνουν οι αρμοδιότητες σου. Και εκεί θέλω να πω τώρα, το ποδόσφαιρο, μετά το χώμα πήγαμε στο πλαστικό. Το πλαστικό έχει τρομερές ταχύτητες. Η μπάλα πηγαίνει με περισσότερη ταχύτητα από ό,τι στο ξέρω. Οπότε η προπονητική άλλαξε και πήγε σε ταχυδύναμη, πήγε σε άλλα τα οποία αν δεν τα παρακολουθήσεις, λέει είναι αργή ομάδα ή είναι γρήγορη ομάδα. Είναι και τα παιδιά. Τι ηλικίες έχεις μέσα, τι ποδοσφαιριστές. Και όταν περάσει σέντρα, όπως αντιμετωπίσαμε μια ομάδα τον Άταλο, που έχει πάρει έναν ποδοσφαιριστή που έχει παίξει σε όλα τα επίπεδα. Super League, στόπερ, αλλά στα τελειώματα. Και εμείς από εδώ είχαμε Καλκανάκο γονή. Τον βρήκαμε στο ξέφωτο που λένε οι προπονητές, μεταξύ το ημικύκλιο, και τους κάναμε την κηδεία. Σε εισαγωγικά, ορισμένα αποτελέσματα κερδίζει και η εμπειρία του coach, πώς ξέρει να κουουτσάρει το παιχνίδι. Είναι ένας σχηματισμός. Το κουουτσάρισμα μετράει. Στην πορεία, τα αλλάζεις, τα κάνεις. Αυτά. Είχε και μια καλή χρονιά του, μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, ο Χρήστος Ευουλωμένος. Το παιδί αυτό το είχα δει, τον είχα προλάβει και στον Ολυμπιακό Λιοσίων. Δεν είχε κάνει καλό πρωτάθλημα και από τότε τον έχασα. Όλοι μας λέγανε είναι εξοφλημένος, είναι. Και ο Χριστάρας δίδαξε πρώτα ήθος, εντωμεταξύ είναι και γυμναστής. Έχει βάλει το μυαλό του στη διαδικασία της προπονητικής. Μες στον αγώνα ξέρει να κάνει και κινήσεις του προπονητή, ας πούμε. Και φέτος μας χειροκροτήματα ο Χριστάρα. Η πορεία της ομάδας μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος κρίνεται ικανοποιητική? Είσαι ευχαριστημένος? Ναι, εγώ μέχρι το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Λιοσίων ήμασταν τέλειοι. Εκεί λίγο είχαμε ένα ατυχές αποτέλεσμα, αλλά αυτά συμβαίνουν στον χώρο. Αλλά νομίζω ότι ήτανε, πώς να πω, εκείνη τη στιγμή η μόνη ομάδα που είχε τα φόντα να είναι εκεί πάνω ήμασταν εμείς. Τον όμιλο coach πώς τον είδες? Ήταν δύσκολος ο όμιλος? Πολύ δύσκολος, και εμείς είχαμε πάντα μια επιφυλακτικότητα. Ο Λευτέρης δεν την εξέφρασε γιατί είναι αισιόδοξος από τη φύση του. Και δεν υπάρχουν ομάδες. Αλλά εμείς όταν ξέρεις ότι ο άλλος έχει τον μπάτζετ, το έχει φτάσει σε ψηλά επίπεδα και πήρε, ας πούμε, η Νέα Ιωνία με το φίλο μου τον Σάκη τον Σάσαλο. Πήραν και πήραν ποδοσφαιριστές που παίζανε και β' εθνική. Έτσι. Δεν προσαρμοστήκαν όμως, είναι και πώς θα προσαρμοστείς. Και όμως δεν ήταν καλή η πορεία. Και ο Άταλος, ας πούμε, που ξεκίνησε και αυτός με φιλοδοξίες, κόλωσε το Ηράκλειο με ομάδες που εμπάτσε. Ο Ήφεστος είχε πολύ χαμηλά τον πύχη και προσπάθησε με τα δικά του παιδιά, αλλά με τη μαεστρία του Αλεξάκη, τα κατάφερε να είμαστε εκεί και να είμαστε η έκπληξη. Η έκπληξη θα είμαστε και θα είμαστε. Γιατί είναι το υλικό τέτοιο. Αλλά πότε θα ανοίξουμε και πότε με το καλό, θα είναι τρομερό. Εγώ πιστεύω ότι θα μάθουμε πάρα πολλά εμείς οι προπονητές από όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν σου κρύβω, σε όλο αυτό τους τέσσερις μήνες τώρα, εγώ που έχω και δυνατότητα και μέσω την ΠΑΕ και μέσω του Εραστέχνη να μαθαίνουμε για τα site και την κυκλοφορία και να ενημερωνόμαστε, είναι μια πρωτοφανή πώς θα αντιδράσουν οι ομάδες. Κάνανε προετοιμασία, παίξαμε, κόψαμε, είναι σαν να ξεκινάμε μετά από μια καλοκαιρινή προετοιμασία. Και αν ξεκινήσουμε, θα είναι πολύ δύσκολο. Και τη μεγάλη δουλειά που θα έχουν οι γυμναστές να επαναφέρουν τη φυσική κατάσταση, θα είναι πρωτόγνωρο για όλους. Θα μάθουμε πάρα πολλά πράγματα. Όποιος λέει τώρα ότι γνωρίζει τι θα κάνει και πώς θα το φέρει, ψεύδεται. Είναι κάτι και δεν ξέρουμε καταρχήν οι ποδοσφαιριστές. Αν ήρθαν σε επαφή με το ασκησιολόγιο ή με το πρόγραμμα που δώσαμε κάποια στιγμή, που έδωσε ο κ. Αλεξάκης, δεν ξέρω αν το μπορούν να το ανταπεξέλθουν, αν το έχουν κάνει. Πιστεύεις, coach, ότι θα έπρεπε να είχαν ξεκινήσει προπονήσεις? Δεν το συζητώ. Τουλάχιστον στο πρώτο lockdown δεν είχαν ούτε ένα κρούσμα και δουλεύαν και ακαδημίες. Δεν ξέρω τι απόφαση πήραν. Μα είναι ανοιχτό το γήπεδο. Ανοιχτός χώρος. Δεν έχει. Και ας μας βάζανε τα πρωτόκολλα να κάνουμε. Τα τεστ, τα βοηθάγα. Και αν και είχαν τότε και όλες οι ακαδημίες, οι γονείς είχαν συμφωνήσει με ένα χαμηλό κόστος να κάνουμε τα τεστ. Μια φορά τη βδομάδα να περνάνε τα παιδάκια και το κάνανε.
γιατί ήταν ο αξιόλογος γιατρός Αντώνης Λεμονής, που έχει βοηθήσει όλο το εραστικό ποδόσφαιρο, ο Αντώνης το βοηθάει, έτσι. Και μπορούσαμε να λειτουργούμε. Τώρα τι απόφαση πήρανε, εγώ μπορώ να καταλάβω. Η Super League παίζει, μα προπόνηση κάνει, σε γήπεδο ανοιχτό, δεν είναι σε κλειστά. Και εμείς ανοιχτό κάναμε. Ας ευελπιστούμε να το καταλάβουνε, δεν ξέρω το λόγο πώς πήραν αυτή την απόφαση. Τουλάχιστον, εδώ είναι 500-600 τετραγωνικά. Δεν είναι κλειστός χώρος και δεν κάναμε και μπάνιο, ερχόντουσαν και φεύγαμε. Απλά πράγματα. Ας ευελπιστούμε. Πιστεύεις ότι υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια να όχι για πρωτάθλημα, όχι, δεν νομίζω. Εάν πάρουν απόφαση να παίξουμε ένα γύρο και να παίξουν play-off, και αυτό θα είναι, δεν θα είναι, θα είναι άδικο, γιατί δεν μπορεί σε μία σεζόν. Τώρα, δηλαδή εμείς που είμαστε στις πρώτες θέσεις, εντάξει, αυτοί που είναι στις τελευταίες με τα play-out μπορεί να πέσουν να υποβαστούν, ενώ έχουν το χρονικό περιθώριο να ενισχυθούν και να... Δεν ξέρω ακόμα. Τουλάχιστον να ξεκινήσουν οι προπονήσεις και να λειτουργήσουν και οι ακαδημίες. Αυτό ευελπιστούμε και να πάρουν μια απόφαση. Ή μη γενόμενη σεζόν, ή πάλι να πάμε να την παρατείνουν. Λένε να την παρατείνουν μέχρι και τον Αύγουστο. Ό,τι έγινε στη Super League, να μην κάνουν και προετοιμασία. Δηλαδή, στο τελείωμα να ξεκινήσουμε πάλι. Τώρα, κατά πόσο. Αυτά βέβαια είναι όλα ρευστά έτσι. Ας ευελπιστούμε οι ηθήνοντες να ξέρουν τι κάνουν. Αυτό που ρώτησα πριν, coach, οι διαφορές των πρωταθλημάτων της ΕΠΣΑ του τότε με το τώρα. Τεράστια. Τελευταία. Είναι κάτι, coach, που ακόμα θέλει βελτίωση, κάτι που σε προβληματίζει. Έχει κάνει τεράστια άλματα η ΕΠΣΑ Αθηνών με τα τόσα πρωταθλήματα που διοργανώνει. Από την ΚΑΠΑ 8 μέχρι την ΚΑΠΑ 19. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να κάνει μια ένωση. Δεν το έχουν κάνει όλες οι ενώσεις να έχουν τόσα πολλά πρωταθλήματα. Γιατί μέσα από τα παιχνίδια ανδρώνονται και έρχονται τα παιδιά στις ομάδες. Όταν ξέρουν ότι υπάρχουν πρωταθλήματα, ότι υπάρχουν παιχνίδια. Και μέσα σε αυτά, εκεί από τη ποσότητα θα βγει η ποιότητα. Όσο πιο πολλά παιδιά μαζεύεις, τόσο πιο καλό έλεγχο δυνατότητα έχεις να ξεσκαρδαρίσεις και να βγάλεις. Άμα σου έρχονται 10 παιδάκια και βλέπεις τα 2-3 καλά, υποχρεωτικά τα βάζεις. Αυτά όμως μπορεί να μην είναι η ποιότητα. Αλλά τώρα με την οργάνωση που κάνουν όλες οι ομάδες, δηλαδή προσλαμβάνουν επίσημους προπονητές, έτσι, μεγάλη υπόθεση. Όταν έχει μια ομάδα επίσημους προπονητές, εμάς το μεγάλο μου άγχος όλα τα χρόνια ήταν μην κάνω κακό σε παιδί, σωματοδομικά. Στο μυαλό δεν μπορεί να το κάνεις, το μυαλό θα το κατευθύνεις. Σωματοδομικά όμως άμα το γυμνάσεις στραβά και όχι με εντολές ή με πρωτόκολλα γυμναστών, ό,τι λέει η προπονητική και κάνεις ανάποδα πράγματα, φυσικά θα έχεις θέματα. Αλλά νομίζω ότι έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και υπάρχει και ταλέντο σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή και μια μικρή ομάδα και η Ένωση Περιστερίου και ο Ηρακλής, μιλάω για τις γάμα κατηγορία ομάδες, ξέρω εγώ, μπορεί να έχει και έχει κάθε ομάδα ένα αστεράκι. Από τα προ-junior, junior, παμπέδες, ένα και δύο, και αυτά βλέπεις ότι μετά φτάνοντας να μπουν στην πρώτη ομάδα τη βελτιώνουν πάρα πολύ. Αλλά και έχουν και στόχο όλη τη μεγάλη ομάδα που είναι της πόλης που είναι ο Ατρόμητος, έτσι. Το μοναδικό πρόβλημα είναι η το γήπεδο το δικό μας, από τις 3 η ώρα ξεκινάει και σταματάει 11 το βράδυ. Και σε μία, σκάρτη μία ώρα, όχι μία ώρα και 10 λεπτά, να προσπαθήσεις να κάνεις στο μισό του μισού 20-25 παιδάκια προπόνηση. Έτσι. Πάλι καλά όμως το Περιστέρι που έχει και κάποια υποφερτά γήπεδα. Υπάρχουν άλλες. Η Αθήνα, ας πούμε, έχει τρία γήπεδα, ένα κουτσουρεμένο της Αλεπότρυπας και το καλό του. Του Ρουφ. Και πόσες ομάδες είναι εκεί. Και της Ακαδημίας Πλάτων. Το οποίο είναι σε κάκιστη, το έχουν παρατήσει. Και εκεί γυμνάζονται εκατοντάδες παιδιά. Έτσι. Ας ελπίσουμε ο Δήμος Αθηναίων να βρει κι άλλα δύο γήπεδα. Ο Δήμος ο δικός μας με ηγέτη τον Ανδρέα Παχατουρίδη. Πάντα θα βγάζεις λαγούς από το
το καπέλο που λένε. Πάλι κάποιο γήπεδο θα μας φτιάξει. Κάτι θα μας κάνει. Ανακαίνισε τον ύφεστο. Ανακαίνισε τώρα, παίρνει σειρά η Χρυσούπολη. Έτσι. Και ευελπιστούμε τον Άγιο Ιερόθεο. Το ξέρω. Έτσι. Που κάνει προπόνηση ο φίλος μου ο Αθανασόπουλος. Πάμε τώρα, coach, στο οικονομικό κομμάτι. Μάλιστα. Οι ομάδες δεν είχαν έσοδα, δεν λειτουργήσαν οι ακαδημίες, τα παιχνίδια έγιναν χωρίς την παρουσία φιλάθλων, δεν βγήκαν τα λειτουργικά έξοδα. Κοιτάδες τώρα εδώ τώρα ένα θέμα. Εμείς οι πιο παλιοί... Θα πρέπει η πολιτεία... Μπράβο. Και νομίζω έκανε ένα μεγάλο άλμα η πολιτεία με τα σωματεία να αναγνωριστούν στο αθλητικό δίκαιο, έτσι. Και πήραν και μια οικονομική ενίσχυση που θα τα βοηθήσει παραπέρα. Αλλά εδώ θα πω κάτι. Εμείς οι πιο παλιοί και οι πιο νέοι, την κάθε διοίκηση, στη διοίκηση πάντα υπάρχουν και άνθρωποι που από το υστέρημά τους βάζουν για να υπάρχω εγώ προπονητής, με πληρώνει η διοίκηση. Η διοίκηση βγάζει, μπορεί να παίρνει από τα καθημέρα, βάζουν και... Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν υποφέρανε. Έτσι δεν έχουν όλοι. Είναι επαγγελματίες που είχαν κλείσει δουλειές τους. Όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορούμε να πάμε να πετούμε. Όπως και θα ήθελα να πω εδώ και για τους ποδοσφαιριστές. Κάναν κάποιες συμφωνίες. Και εμείς οι προπονητές. Όμως δεν μπορεί να τα απεξέλθει ο σύλλογος. Τι θα κάνουμε. Θα πουλήσουμε μαγιά ή θα πουλήσουμε εκβιασμό. Όχι, πρέπει να βάλουμε και εμείς πλάτη. Έτσι. Και να δουλέψουμε και εμείς ένα-δύο μήνες. Τώρα το λέω από θέση ισχύως. Όχι, αλλά έτσι νομίζω. Στείνονται οι παρέες. Βοηθάμε, βάζουμε πλάτη. Και όταν θα έρθουν πάλι οι καλές ημέρες, δεν θα μας ξεχάσουν. Έτσι νομίζω στείνονται τα οικοδομήματα. Πάλι να κάνουμε, δηλαδή για να κάνουμε μια επανεκκίνηση. Η επόμενη μέρα, coach, του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου της Αθήνας θα είναι διαφορετική. Πολύ. Μετά όλοι αυτοί. Πολύ, πολύ. Εγώ πιστεύω ότι, ας πούμε, το τμήμα το δικό μου είχε 25-28 παιδιά. Δεν ξέρω αν θα μπορούν να ανταποκριθούν οι γονείς με τέτοιο lockdown και με αδυναμία, αν θα μπορούν να πληρώσουν τους πρώτους μήνες και να έρθουν. Και ξέρετε τι γίνεται, από υπερηφάνεια σταματάνε και τα παιδιά. Οι γονείς δηλαδή. Σου λέει δεν μπορώ να πληρώσω, τι άντως θέλει το παιδί. Εκεί χρειάζεται και η πολιτική της διοίκησης να πει, αφού ο προπονητής βάζει πλάτη, βάλτε και εσείς πλάτη να έρθουν τα παιδιά να κάνουμε επανεκκίνηση του αθλητισμού. Να μην απογοητευτούν και απομακρυνθούν τα παιδάκια από το γήπεδο. Εγώ αυτό το μοτό βάζω, δηλαδή και να μην πληρωθώ ένα μήνα δεν θα με πειράξει, αρκεί να έρθουν τα παιδιά πάλι στο τμήμα, στην προπόνηση, να ξαναβρεθούμε. Γιατί τώρα μέσω από τα media έρχομαι σε επαφή και όλα τα παιδιά, κότσα πότε θα ξεκινήσουμε, πότε η αγωνία και ο μπαμπάς μου δεν έχει χρήματα, τα διαβάζω στα μηνύματα και δεν μπορώ να τα, δεν ξέρω τι να τους απαντήσω. Αυτό είναι να σε ρωτήσω. Οι ποδοσφαιριστές, τι σου λένε τα παιδιά, θέλουν να ξεκινήσουν. Όλα θέλουν να έχουν τρελαθεί. Δεν μιλάω για την πρώτη ομάδα που είναι κομμάτι του κ. Αλεξάκη, του κ. Τριανταφύλλου. Μιλάω για την Ακαδημία και το δικό μου συγκεκριμένο τμήμα που είναι 32, όχι 25, γιατί έχω και συνεργάτη. Αυτά είναι, είναι μια αυριανή μέρα που δεν ξέρουμε πού θα βγει. Και υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που ζουν αποκλειστικά από το ποδόσφαιρο. Α, αυτό είναι το... Και συνάδελφοί σου προπονητές. Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι υπάρχουν και συνάδελφοι. Όσοι ήταν οργανωμένοι και πιστοποιημένοι, εάν τους βάλανε στην αργή αυτή, πληρώνται. Είναι πολλοί συνάδελφοι που, από καλά σωματεία που τους βάλανε, ξέρεις, στην αργία και πληρώνονται. Αλλά είναι πολλοί. Θα είναι... Πολύ λίγοι ενδεχομένως. Οι περισσότεροι θα έχουν στέρηση εισοδήματος. Γι' αυτό λέω πρέπει να βάλουμε πλάτη. Τώρα κατά πόσο όταν όμως ζει από αυτό, οι πολλοί συνάδελφοι ζουν από αυτό, θα έχουν θέματα. Εσύ Δημήτρη που είσαι τόσα χρόνια στο χώρο, από τη διοίκηση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών, είσαι ευχαριστημένος όσον αφορά τη διοργάνωση των πρωταθλημάτων, εγώ που βίωσα, των ανδρικών τμήματων και των υποδομών. Εγώ που βίωσα όλες τις διοικήσεις, έτυχε γιατί είμαι η παλιοσυρά, η τελευταία διοίκηση, πόσα χρόνια είναι ο κύριος Δημητρίου, που είχε αξιόλογους συνεργάτες, έτσι, τον κύριο Δημήτρο Κασκαντήρη, που είναι η αντιπολίτευση, να πω, που την έζησα εγώ, όχι με την κακή την έννοια, στο μυαλό μου, που όμως βοηθάει ο κύριος Δήμος και είναι κοντά πάλι στη διοίκηση. Δηλαδή έγινε μια συσπήρωση,
νομίζω ότι είναι η καλύτερη ΕΠΣ όλης της Ελλάδος. Και θα σου το πω αυτό γιατί κάνει ρεκόρ αγώνων κάθε χρόνο. Υπάρχει ένα πεπραγμένο βιβλίο που μας το προμηθεύει η ΕΠΣ κάθε καλοκαίρι, που αν το κρατάς, εγώ που κρατάω και στατιστικές, θα τρελαθείς. Δεν υπάρχει άλλη ΕΠΣ που να έχει τέτοιο όγκο παιχνιδιών από junior μέχρι αντρικό. Πεμπτουσία. Σωστές διαιτησίες. Έχουμε καλές διαιτησίες. Βγήκανε καινούργιοι διαιτητές στον χώρο. Έχει ανέβει το επίπεδο. Ανέβηκε το επίπεδο. Βγήκαν καινούργιοι συνάδελφοι. Φύγανε οι παλιοσυρές. Καταρχήν σταματήσαν οι φασαρίες. Να επιτίθεται η μία ομάδα στην άλλη. Και τα παλιά, τα χρόνια που τα ζήσα. Έχει ανέβει το επίπεδο πάρα πολύ. Και ευελπιστώ η ΕΠΣ μέσα του Προέδρου μας, του κ. Δημητρίου, να κάνει ότι είναι δυνατόν να ξαναμπούμε στα γήπεδα. Coach, παλιότερα στα γήπεδα ήταν σχεδόν γεμάτα, όλα τα γήπεδα. Τι έχει κάνει τώρα τελευταία και να μην έχει τόσο... δεν μιλάμε για τώρα, μιλάμε... Θα πω τώρα τι έχει γίνει, οπαδοποίηση. Η γειτονιά μας εδώ, εμείς έχουμε ομάδα Super League που είναι ο Ατρόμητος. Κι όμως δεν το γεμίζουμε το γήπεδο, γιατί είμαστε Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, αεκτζίδες. Έχουμε γίνει οπαδοί. Οπαδοί των λεγόμενων μεγάλων ομάδων. Δεν γίναμε οπαδοί της γειτονιάς μας. Άμα γίνουμε οπαδοί, όπως είναι τα Τρίκαλα, ας πούμε, η Λάρισα ενδεχομένως, δηλαδή πόλεις που έχουν μόνο μία ομάδα. Εδώ έχουμε, λόγω στην Αθήνα, έχουμε γίνει όλοι μεταξύ το παλιό ΠΟΚ. Και ενώ έσβησε ένα σωματείο ο Πανιώνιος με τρομερές ακαδημίες και αυτούς εξαφανιστήκανε. Ευτυχώς ανεβαίνει ο Απόλλωνας που είναι στη Super League και έχει και αυτός ακαδημίες και θα μείνουν να μαζεύονται και παιδιά, γιατί η πεπτουσία του εραστεχνισμού είναι να βλέπεις και κάποια παιδιά να φτάνουν στον επαγγελματικό χώρο. Αυτό δεν είναι. Έτσι όπως είναι τώρα παιδιά στον Ατρόμητο που έχουν γίνει πρόσφατα επαγγελματίες από μικρές ηλικίες και θα τους χαρούμε στο γήπεδο πρώτα ο Θεός τα επόμενα χρόνια. Εκτός από τον ύφεστο, είσαι και στην Ακαδημία του Ατρομήτου. Πες μου έτσι και... Εκεί είπα, όπως προλόγησα και στην αρχή, υπάρχουν δύο άνθρωποι υπέροχοι. Με αρχηγό τον Θανάση τον Κασπύρη και τον κύριο Αντώνη Παντανανέ που ηγούνται. Υπάρχει ένας τεράστιος τεχνικός διευθυντής, ο κύριος Μάρκος ο Δήμου. Και ιεραρχικά τα λέω. Ναι, ναι. Σωτήρης Θεοδόρου, Δημήτρης Μαυρίκος, Μπατατανές, Γιώργος Μπατατανές, Σπέρτος Βασίλης, Άγγελος Πασχαλίδης. Και αυτό είναι το team που λειτουργεί αυτή τη στιγμή ο ερασιτέχνης. Πόσα παιδιά είναι στην Ακαδημία? Είμαστε γύρω στα 300 παιδιά. Σε όλες τις ηλικίες έχουμε από δύο τμήματα και τρία, μπορώ να πω. Είμαστε μία από τις καλύτερες ακαδημίες στο λεκανοπέδιο και μπορώ να πω, δεν ξέρω στα άλλα μέρη, αλλά τουλάχιστον λειτουργούμε σωστά. Σε επίπεδο προπονητικής, το παιδί που θα έρθει στον Ατρόμητο θα μάθει σωστό ποδόσφαιρο. Γιατί εκεί δεν κάνω ότι βγάλει η μέρα, μου ήρθε κάτι στο μυαλό, το κάνω. Υπάρχει πρωτόκολλο, υπάρχει προγραμματισμός, σωστή ιατρική υποστήριξη σε κάθε προπόνηση. Και υπάρχει και η μεγάλη ομπρέλα εραστέχνης με ΠΑΕ που το καλύπτει όλο αυτό, οι άνθρωποι που είναι εκεί. Και να μου πεις δύο λόγια και για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Για το γυναικείο ποδόσφαιρο τώρα... Έχει αναβαθμιστεί τελευταία, πάρα πολύ. Coach. Τα πρώτα χρόνια ήταν η κυρία Στέλλα Μουζάκη, που όπως είπαμε. Όχι, μιλάω και γενικά. Και γενικά. Πολλές ομάδες ιδρύουν γυναικεία τμήματα. Και όπως ο Ατρόμητος τώρα πέρασε από τα χέρια της κυρίας Στέλλας, στα χέρια του εραστέχνη, τον κύριο Μπατατανέο, συγκεκριμένα που έχει το γυναικείο κομμάτι, που ευελπιστεί να την τρέξει στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της καινούργιας σεζόν. Δεν προλάβανε, αυτοί δεν ξεκινήσανε καν. Τώρα κάτι ακούγεται, θα ξεκινήσουν προπονήσεις. Δεν έχω εικόνα ποιες κοπέλες μείνανε, ποιες φύγανε, δεν προλάβανε να δω τον προγραμματισμό. Νομίζω ότι αν ξεκινήσουν μέσα στη βδομάδα θα μάθουμε περισσότερα. Τώρα, με ποιους προέδρους είχες, που έχεις συνεργαστεί ως προπονητής, είχες έτσι την καλύτερη συνεργασία ή αν έχει τύχει περίπτωση να τσακωθείς με πρόεδρο? Με κανέναν πρόεδρο έχω τσακωθεί.
Από όπου έφυγα, έφυγα όταν ολοκληρώσαμε και πάντα με χαμόγελο και ξαναδούλεψα πάλι στις ομάδες. Είναι οι συγκυρίες, ξέρετε, να αλλάξει κάτι. Όταν η ομάδα κάνει 3-4 σίτες, κάτι πρέπει να αλλάξει. Οι παίκτες δεν μπορούν να φύγουν, αποχωρεί ο προπονητής. Ο χρόνος δείχνει όμως ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει. Και συνήθως οι προέδροι ξαναπροσλαμβάνουν. Εγώ έχω πάει από 2 και 3 φορές σε κάθε ομάδα, έχω αποχωρήσει 2 χρόνια 3, ξαναπήγα μετά από 4 και με πάντα. Έκανα πάρα πολλούς φίλους και καλούς. Για να τσακωθείς με έναν πρόεδρο πρέπει να είσαι πολύ εγωιστής και εσύ και αυτός. Γιατί όλοι αναδεικνυόμαστε από την ομάδα. Κανένας δεν είναι υπεράνω της ομάδας. Υπάρχει η ομάδα, η κεφαλή της ομάδος και προσλαμβάνει. Ο προπονητής εκφράζει τις απόψεις του ΔΣ. Δεν κάνει το κεφάλι του. Μερικά τα χνότα ταιριάζουν, μερικά δεν. Όταν δεν ταιριάζουν, με όμορφο τρόπο, με χαμόγελο, αποχωρείς γιατί δεν αισθάνεσαι καλά και φεύγεις. Δεν χρειάζεται να τσακωθείς. Δεν έχει γίνει απόλυση, δηλαδή έκανες 4 σίτες και σε διώχνω. Εγώ δεν το έχω γευτεί στα 30 χρόνια αυτό το πράγμα. Έτσι, εγώ έχω φύγει, αποχώρησα, τέλος σεζόν, ποτέ μέσα στη σεζόν. Τέλος, εκτός από τη Γάμα Εθνική, που γύρω το Δεκέμβρη-Ιανουάριο έχει πέσει η ομάδα, τι έκανα, να του πει στον ανθρώπου, πλήρωνε με, βάλε ένα παιδί του γυμναστή. Μόνο σε αυτά αποχώρησα. Στη Γάμα Εθνική που αλλάζουν τα ρόστερ από μήνα σε μήνα. Στις άλλες κατηγορίες πρέπει να το ολοκληρώσεις σεζόν, να βάλεις και ένα παιδί μέσα. Έτσι, να προχωρήσεις, να έχεις και ένα δικό σου παιδί. Ότι εγώ δούλεψα 2 χρόνια 3, έχω και 2 παίχτες, 3 παίχτες στην πρώτη ομάδα. Αυτός είναι ο λόγος του προπονητή, να έχει αφήσει και ένα λιδαράκι. Τι έχεις κερδίσει από το ποδόσφαιρο? Έχω κερδίσει απίστευτη χαρά. Οι λύπες είναι λίγες, απίστευτη χαρά. Αλλά έχω κερδίσει, πώς να το πω, πάρα πολλούς φίλους. Και σε επαγγελματικό επίπεδο, γιατί λόγω της δουλειάς μου, αλλά και την καταξίωση σε όσα χρόνια πέρα, δηλαδή μπαίνω στο γήπεδο και με χαιρετάνε, τους χαιρετάω. Έτσι, αυτό είναι το μεγάλο κέρδος, να αφήσουμε ένα λιθαράκι να θυμούνται κάποτε και τον coach Μαυρίκου, οι γενιές πίσω, να μην λέει το μπούστι, συγγνώμη για την έκφραση, τον έτσι, τον αλλιώς. Έτσι, αυτό επιζητώ και αυτό θέλω να απολαύσω, την καταξίωση από τους γονείς βασικά, έτσι, και τα παιδιά. Ωραία, coach, θα ήθελα το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα του Δημήτρη Μαυρίχου, σε όλους όσους ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας, αλλά και με το γυναικείο ποδόσφαιρο. Μπράβο. Μια που είσαι και εσύ κομμάτι και του γυναικείου και ποδοσφαίρου. Γυναικείου. Θα ήθελα να ξεκινήσω από το γυναικείο. Έχει κάνει τεράστια βήματα, αλλά θέλει υποστήριξη. Και η πολιτεία δεν το υποστηρίζει. Εάν πας στη σχολή προπονητών και πάει και μια γυναίκα συνάδελφος, με μισό μάτι την κοιτάνε. Δεν έχουμε ξεπεράσει ορισμένα πράγματα. Ο σύνδεσμος ο δικός μας όμως κάνει το μεγάλο βήμα, ο κύριος Παπαγανέλος, και ήδη πάρα πολλές συναδέλφισσες είναι στο στερέωμα και είναι και έτοιμες άλλες από κάτω. Αν το προσέξουν να κάνουν όλες οι ομάδες, μάλλον θα το επιδιώξουν να κάνουν όλες οι ομάδες γυναικείο. Γιατί έχουν και αυτοί το δικό τους χώρο στο άθλημα. Τους εύχομαι γρήγορα να επανέλθουν, γιατί αυτοί δεν προλάβανε να επανέλθουν, να ξεκινήσουν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις και να τους βοηθήσει η πολιτεία. Όσο για το... Να σε διακόψω, για το γυναικείο ποδόσφαιρο δώσανε το πράσινο φως για να ξεκινήσουν στην αλφα κατηγορία. Ναι, μα αυτό είναι ουτοπία. Γιατί από κάτω οι κατηγορίες γιατί να μην ξεκινήσουν? Τι θέμα θα έχουν? Αφού ανοιχτό γήπεδο είναι πάλι. Δεν ξέρω, αυτά πρέπει να τα προσέξει λίγο η πολιτεία. Για το δικό μου χώρο θέλω όλα τα καινούργια παιδιά να προοδεύσουν, να παραδώσουμε και εμείς κάποια στιγμή τη σκυτάλη σε αυτό και να πηγαίνουμε στο γήπεδο και να λέμε ήμουν συνεργάτης και συνάδελφος του Γιάννη του Σκαρπέλη, του Βασίλη του Βόγλη και να λέω μπράβο ρε Γιαννάρα, μπράβο. Είναι να αφήνει σε κάποιο φίλο πίσω και να το βλέπω μετά από το κάτω του καλαμπουράκι. Γιατί οι προπονητές και αυτό σαρκαζόμαστε. Ο ένας σαρκαζόμαστε με τον όμορφο τρόπο. Να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα,
έτσι, αυτή η πανδημία να περάσει ανεπιστρεπτή και να ξαναβρεθούμε στους υγιείς χώρους που είναι η αθλητική. Και τα μυαλά τα πιο ψηλά να σκύψουν στον αθλητισμό, να καταλάβουν τα προβλήματά του και όχι να τα περνάνε δια παλώνων ήχων και να νομίζουν. Δεν όλα ψήφι. Ο αθλητισμός βγάζει υγιείς χαρακτήρες. Ο εραστηνικός αθλητισμός πλάθει χαρακτήρες, πλάθει την καινούργια Ελλάδα. Μέσα σε αυτά είμαι και εγώ. Και σκέφτομαι και θέλω να πιστεύω ότι έχω βάλει και εγώ ένα λιθαράκι και τα καινούργια παιδιά που έρχονται από πίσω να το ανεβάσουμε το εραστηνικό ποδόσφαιρο εκεί που του πρέπει. 3 η ώρα, γήπεδο και να έρχεται ο φίλος μου Ζαφυρίου με την κάμερα και να μπαίνουμε με αγωνία το βράδυ να δούμε, γιατί σε κάθε βράδυ για να δούμε ρε, τι, σε ποιο παιχνίδι ήταν, τι. Αυτή είναι η ομορφιά, φίλε, και σε ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσες. Μπορεί να με πήρανε τα συναισθήματα και τα... αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ και όλο το αθλητικό χώρο που είμαι ένα μέλος του κι εγώ. Ωραία. Υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία πάνω απ' όλα. Και μακάρι να ανταμώσουμε σύντομα σε μια προπόνηση. Σε μια προπόνηση και σε ένα αγώνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.